Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του EV Loader. Στο σημερινό βίντεο δοκιμάσαμε 3 ηλεκτρικά αυτοκίνητα μαζί με το περιοδικό μοτόρι. Όλα πήγαν καλά, εκτός από μια μικρή λεπτομέρεια, την οποία θα σας δείξουμε στη συνέχεια. Η πρώτη γρατζουνιά ή χτύπημα στο Tesla Model 3. Προσπαθώ να κρατήσω χαμόγελο, πάμε να δούμε το βίντεο και θα σας πούμε όλη την ιστορία στο κλείσιμο για το πώς έγινε η ζημιά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχεις φέρει στο όλο ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Έχουμε φέρει το καινούργιο το ηλεκτρικό, το EC4 του Citroën. Αυτό κοιτούσα, εδώ η γραμμή είναι πολύ ωραία. Δεν θυμίζει το πιο παλιό σε 4, δηλαδή αυτό έχει πολύ καμία σχέση. Και είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που η Citroën ρίχνει στην αγορά ένα αμιγό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το EC4. Να το. Το λέει. Με υπογραφή. Είμαστε στο δρόμο με το EC4. Στο τιμόνι ο Γιάννης Σταυρόπουλος από το μοτόρι. Σε πάρα πολύ ωραία διαδρομή κατεβαίνουμε την Πεντέλη προς Νέα Μάκρη και το πρώτο που παρατηρούμε το αυτοκίνητο είναι το πόσο αθόρυβο είναι το EC4. Σε μικρές ταχύτητες έχει ένα συγκεκριμένο ήχο για να προειδοποιεί τους πεζούς ότι πλησιάζει, αλλά τώρα που έχουμε ανεβάσει λίγο ταχύτητα, το μόνο που ακούμε είναι τον ήχο από τα λάστιχα πάνω στο δόστρωμα. Γιάννη, πώς σου φαίνεται αυτή η αλλαγή? Σου λείπει ο ήχος του μοτέρ? Εμείς οδηγούμε σαν παλιοί και σαν που έχουμε μεγαλώσει μέσα αγώνες. Σαφώς θέλουμε τον ήχο, αλλά μην ξεχνάμε ότι όλα αλλάζουν. Και η ηλεκτροκίνηση είναι μεγάλη αλλαγή στις μετακινήσεις. Να δούμε πώς θα πάει. Αλλά μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι πάει με πολύ γρήγορα βήματα, πολύ μπροστά. Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος. Οι τιμές λίγο είναι ακριβές. Δηλαδή, αν τα δύο κουμπιά της ηλεκτροκίνησης, που είναι η αυτονομία και η τιμή, αλλάξουν λίγο απέναντι στους καταναλωτές, θεωρώ ότι η ηλεκτροκίνηση θα είναι πλέον πιο κοντά στην καθημερινότητά μας. Σε τι τιμή βλέπουμε τώρα αυτή την έκδοση που οδηγούμε του EC4? Αυτή η τιμή είναι γύρω στα 32.000, γιατί είναι αμιγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έτσι. Είναι το πρώτο αμιγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Citroën μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το πρώτο ήταν ένα μικρό Citroënάκι, ήταν το AXE, αν θυμάμαι καλά, 20-25 χρόνια πριν, το οποίο ήταν πειραματικό. Και βέβαια υπήρχε και ένα συνδυασμός ηλεκτρικών αυτοκινήτων που είχε κάνει η Citroën με την Mitsubishi και την Peugeot. Αλλά και αυτό ήταν σε πειραματικό στάδιο, ήταν περίπου για τη Γαλλία. Αλλά αυτό τώρα όμως είναι ένα ξεχωριστό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι αμιγός ηλεκτρικό, είναι Citroën και κοιτάει το μέλλον. Θα γινόταν, Γιάννη, το αυτοκίνητο της επιλογής, το καθημερινό αυτοκίνητο, το όχημά σου αυτό το αυτοκίνητο? Τώρα, θα το έκανε στο βήμα? Θα το έκανε, ναι, γιατί ξέρεις τι, είναι εντελώς αθόρυβο. Είναι άλλη ψυχολογία όταν κάθεσαι μέσα σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν έχει καμία σχέση με τα αυτοκίνητα με τους θερμικούς κινητήρες. Και όταν λέμε θερμικούς κινητήρες, εννοούμε βενζίνης ή ντίζελ ή με φυσικό αέριο. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι αυτόματο. Το μόνο που κάνεις είναι να πατάς γκάζι και να πηγαίνεις. Και αν πατήσεις και αυτό το κουμπί εδώ πέρα που λέει D, είναι ανάκτηση ενέργειας που όπως βλέπεις φρενάρει μόνο του. Μόλις αφήνεις τον γκάζι. Ακριβώς, φρενάρει μόνο του και αυτό το οποίο κάνει είναι να γεμίζει τις μπαταρίες. Το σαλόνι μου αρέσει πολύ. Εγώ αυτό που ένιωσα με το που κάθισα πίσω, έκλεισα την πόρτα, είναι πόσο premium αίσθηση έχει. Κλείνεις την πόρτα και δεν έχει τριξίματα. Πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Εγώ μπορώ να σου πω οριακά ότι σε σύγκριση με το Tesla που το οδηγούμε τώρα αρκετούς μήνες, η αίσθηση που έχουν τα πλαστικά του και οι πόρτες του, ποιοτικά, οι συναρμογές του, τις νιώθω πολύ καλύτερες. Και αγαπώ το Tesla, το λέμε με βαριά καρδιά αυτό, αλλά σε αυτό το κομμάτι βλέπω ότι η Citroën εδώ έχει προσέξει πολύ. Η Citroën με αυτό το μοντέλο, με το C4, έχει ανεβάσει πάρα πολύ την ποιότητα, διότι θέλει να ανεβάσει το image. Δηλαδή θέλει να φτάσει ακόμα πιο πάνω σε ό,τι αφορά την ποιότητα, την τεχνολογία, το image, έτσι. Και μια που αναφέραμε Tesla, τώρα πέσαμε πάνω σε δύο Tesla. Έτσι. Model 3. Model 3 Long Range. Long Range, Dual Motor. Λοιπόν, Χρήστο, έλα να σου πω τις διαφορές δύο ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε το Tesla,
έτσι, το Model 3, που δεν έχει στο μπροστινό μέρος ηλεκτροκινητήρα, έχει δύο ηλεκτροκινητήρες στο αυτοκίνητο, ένα σε κάθε άξονα, ένα σε κάθε άξονα, ενώ πάμε στο Citroën, στο C4, το αμυγός ηλεκτρικό, που ο ηλεκτροκινητήρας είναι μπροστά. Δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε 136 ύπους από ένα κινητήρα και εδώ στο Tesla, με δύο ηλεκτροκινητήρες, ένα στον μπροστινό άξονα και ένα στον πίσω, 476 ύπους συνολικά. 476. Βλέπουμε λοιπόν ποια είναι η διαφορά, η φιλοσοφία. Η Tesla γεννήθηκε ως αμυγός ηλεκτροκίνητο. Το Citroën C4 Cross είναι με αυτό το μοντέλο το οποίο βλέπουμε αμυγός ηλεκτροκίνητο, αλλά είναι διαθέσιμο και με κινητήρες βενζίνης και κινητήρες πετρελαίου. Και γι' αυτό και χάνουμε λίγο παραπάνω χώρο μπροστά, που θα το είχαμε αν είχε σχεδιαστεί εξ αρχής το σασί του Citroën για να δεχτεί ηλεκτροκινητήρα, που θα μπορούσε πάλι και αυτός να είναι πάνω στον άξονα. Και περιμένουμε, φαντάζομαι, ότι η Citroën στα νέα μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν ενδεχομένως να έχει πάλι το Frank, να είναι όλο το σασί σχεδιασμένο για να υποδεχτεί τον ηλεκτροκινητήρα. Είναι όμως επιλογές των κατασκευαστών. Άλλα ηλεκτρικά μοντέλα που είναι αμυγώς ηλεκτρικά δεν έχουν βάλει τους ηλεκτροκινητήρες στον άξονα, το έχουν στο μπροστινό μέρος. Είναι θέμα κατασκευής. Πώς θέλει ο κάθε κατασκευαστής να πλασάρει το δικό του μοντέλο. Ας κάνουμε λοιπόν άλλο ένα πλάνο, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα της Citroën, του C4 Cross, και μου αρέσει πιο πολύ το μπλε από τον γκρι Tesla. Γούστα είναι αυτά. Γούστα είναι αυτά. Μέση. Κουμπάκια. Κατράν από εδώ. Κουμπάκια. Κουμπιά. Ναι, αλλά κοιτά, προχωράς. Δεν θυμίζεις θερμοκρασία. Ρυθμίζεις την ένταση χωρίς να κοιτάξεις. Τι εννοείς, δεν θα κάνω στην οθόνη να ψάχνω AC και να ρυθμίζω τη θερμοκρασία με το touch. Ναι, με το, ναι, το ναι. Έχει αυτό. Όπως είσαι, okay. Ζεσταίνεσαι, γυρνάς στην θερμοκρασία. Κρυώνεις, γυρνάς στην θερμοκρασία. Εντάξει, κοίταξε, έχει μια πρακτικότητα το γεγονός ότι μπορείς να ρυθμίσεις το air condition, ας πούμε, εύκολα. Έχοντας συνηθίσει το Tesla, νομίζω είναι απλά θέμα συνήθειας. Έχοντας συνηθίσει το Tesla το πιο απλό, εδώ λίγο χάνουμε, αλλά δεν μέχρι να το συνηθίσω. Δηλαδή, χάνουμε σε φάση, OK, θέλω να βάλω drive, πρέπει να έρθω εδώ. Θέλω να ανοίξω το air condition, πρέπει να πατήσω το κουμπί. Για να ανοίξω τη μηχανή, πρέπει να πατήσω άλλο κουμπί. Ενώ στο Tesla όλα ρυθμίζονται από αυτό εδώ το μοχλό, αν θυμάσαι. Οπότε είναι πολύ διαφορετική φιλοσοφία. Δεν μπορώ να κρίνω ότι είναι καλύτερο, ότι είναι χειρότερο. Είναι θέμα καθαρά συνήθειας. Δηλαδή, άπαξ έχει συνηθίσει το Tesla, θα σου πάρει λίγο χρόνο να συνηθίσει τα περισσότερα κουμπιά εδώ που είσαι λίγο σε ένα cockpit. Αν έχει συνηθίσει αυτό, θα μπει στο Tesla και θα σου φαίνονται όλα κενά, θα λες. Πού είναι το υπόλοιπο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ. Είναι αλήθεια. Πραγματικά τώρα, πέρα από την πλάκα που λέμε για κουμπάκια ή μη κουμπάκια, είναι καθαρά θέμα συνήθειας. Δηλαδή, okay, μπορεί το Tesla να μην έχει κουμπιά, αλλά μέχρι πρότινος αυτό ήταν το γνώριμο. Αυτό ξέραμε. Δεν υπήρχε κάποιο αυτοκίνητο που να δείχνει κάτι άλλο. Αυτό έχουμε μάθει και στην τελική, κάποιος ο οποίος έχει ένα αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και παίρνει ένα καινούριο, αν πάρει αυτό, ας πούμε, δεν θα έχει πολλά πράγματα να μάθει. Πάλι θα βρει το περιστροφικό χειριστήριο για την ένταση, θα βρει το περιστροφικό για το air condition του, θα βρει κανονικά τα φλάσ του εδώ πέρα και τους γυαλοκαθαριστήρες του. Όχι ότι αν πάει στο Tesla δεν θα τα μάθει, θα χρειαστεί όμως κάποιο χρόνο εξοικείωσης. Να έρθουμε στη Quick Controls, Glove Box, να βάλουμε τον κωδικό μας και μετά θα ανοίξει. Και ξέρεις ποιο είναι το σοκ εδώ, ποιος έρχεται από Tesla. Ότι ανοίγει το ντουλαπάκι. Ήθελα να σου το πω, το κοίταγα εδώ και πολλή ώρα. Έχει δύο ντουλαπάκια. Αυτό όμως δεν είναι το ντουλαπάκι, θέλω να το βγάλεις αυτό. Τι πονηριά είναι αυτό εδώ. Αυτό λοιπόν είναι βάση για τάμπλετ. Μάλιστα. Βάζεις το τάμπλετ σου εδώ. Okay. Μπαίνει, βγάζεις αυτό και έρχεται και κουμπώνει. Μάλιστα. Και συνοδηγός έχει το τάμπλετ. Okay. Έγινε σαν Tesla εδώ. Κοίτα τώρα. Εγώ νιώθω σαν Tesla. Ήθελα να σου το πω αυτό, ότι ναι. Αυτό φέρνει λίγο σε Tesla. Είναι αλλά... για να μην είσαι στα άσχημα. Λες, φεύγω από Tesla, αλλά... Αλλά για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγες, στο οποίο έχεις δίκιο, δεν χρειάζεται να ψάξεις που λέει Glovebox. Να open Glovebox και να το ανοίξεις κατευθείαν εδώ. Απλά έρχεσαι εδώ πέρα, πιέζεις και ανοίγει το δουλαπάκι. Είναι διαφορές νοοτροπίας. Δεν είναι ούτε καλύτερο ούτε χειρότερο. Πώς θα μέσα. Είναι συνήθεια. Είναι καθαρά θέμα συνήθειας. Και θέμα επιλογών. Σε κάποιους αρέσει το minimal, σε κάποιους αρέσει το κλασικό. Τίποτα από τα δύο δεν είναι κακό. Είναι απλά τι θέλει ο καθένας. Σε σχέση με ένα άλλο συμβατικό SUV θερμικό που έχουμε συνηθίσει, τι διαφορετικό είδες εσύ? Καταρχάς δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά η οδηγική του συμπεριφορά από το να έχεις ένα θερμικό, γιατί έτσι κι αλλιώς το αυτοκίνητο βγαίνει και με θερμικούς κινητήρες, είτε βενζίνης είτε πετρελαίου. Είναι ένα SUV το οποίο θα καλύψει οικογενειακές ανάγκες, το οποίο σου προσφέρει αυτό το αυξημένο ύψος που πολλοί άνθρωποι το θέλουν και γι' αυτό και τα SUV κάνουν τις πωλήσεις που κάνουν. Από εκεί και πέρα, στον δρόμο είναι ένα ουδέτερο αυτοκίνητο, δηλαδή δεν θα σε ξενήσει, δεν θα σε προβληματίσει.
Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο, όντας Citroën, πραγματικά περνάει πάνω από τις ανομαλίες σαν να μην υπάρχουν καθόλου. Λακκούβες, σαμαράκια, όλα αυτά τα ξεχνάς, η ανάρτησή του. Έχει παράδοση η Citroën σε αυτό το πράγμα. Είναι ο λόγος για τον οποίο είναι διάσημη. Ότι η ανάρτησή της είναι μαγικό χαλί. Και αυτό το πράγμα συνεχίζει να το κάνει και στην ηλεκτρική εκδοχή του σε 4. Έχει λίγο παραπάνω ροπή από το σημαντικό. Δίνει λίγο παραπάνω. Έχει λίγο παραπάνω ροπή. Άλλωστε είναι ηλεκτρικό. Ναι. Το χαρακτηριστικό των ηλεκτρικών είναι όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι ότι η ροπή δίνεται από την αρχή. Έχει 136 άλογα. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έχει 260 νιωτόμετρα ροπή. Okay. Okay. Σε σχέση με θερμικά μοτέρ και ειδικά με πολύ λίγα χρόνια πιο πίσω, είναι μεγάλα νούμερα αυτά. Μπορεί όταν κάνουμε τη σύγκριση με το Tesla να ακούγονται πιο μικρά, αλλά έτσι κι αλλιώς μιλάμε για δύο αυτοκίνητα με εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό. Μπορεί να έτυχε να τα έχουμε μαζί, αλλά δεν πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι το αυτοκίνητο του οικογενειάρχη, ο οποίος θέλει ένα ψηλό αυτοκίνητο, γνώριμο σε αυτόν, το οποίο δεν θα βάζει φωτιά στην άσφαλτο, αλλά θα κάνει με ασφάλεια προσπεράσεις, θα τον πάει στο ταξίδι του, θα τον πάει καθημερινά στις δουλειές του και θα κάνει τη δουλειά του πραγματικά χωρίς να προβληματίζεται καθόλου. Και βέβαια εντάξει, και χωρίς εκτόσεις στην ποιότητα, δηλαδή εδώ το εσωτερικό έχει πολύ ωραία αίσθηση. Αυτό το αίσθημα εδώ μοιάζει σαν carbon fiber, ας πούμε, εδώ το πάνω ταμπλό είναι όμορφο. Ναι, έχει μπαλακά πλαστικά. Επίσης η ρυθμιστική. Ωραίες είναι αρμογές στις πόρτες που αυτό είναι ένα πρόβλημα της Tesla. Ναι, πολύ πιο στιβάρο. Η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι έχουν παράδοση. Πολύ καλή δουλειά. Το έχουν πλέον, είναι ασθένειες που τις έχουν ξεπεράσει. Οπότε πλέον τα αυτοκίνητά τους είναι πιο ολοκληρωμένα. Δεν θα βρεις εύκολα ψεγάδι. Να δείξουμε για λίγο εδώ, σε συγκρίση με το Tesla, πώς φεύγουμε, να δείξουμε λίγο πώς πας στο drive, ας πούμε. Εδώ, να πάμε μπροστά. Φρένο, okay. Προς τα πίσω okay. Πάμε στο drive, ωραία. Αφού έχουμε βάλει μπροστά το μοτέρ. Μάλιστα. Γιατί αυτό παραμένει το μοτέρ, ακριβώς, το μοτέρ, okay. Κανονικά με το start-stop, βάζουμε okay. Το drive και είμαστε έτοιμοι μάλιστα. Να ξεκινήσουμε. Πατάμε τον γκάζι okay. Και φεύγουμε. Και επιλέγουμε μετά. Βάζουμε το B για περισσότερη okay. Ανάκτηση. Okay. Οθόνη εδώ του infotainment. Μπορούμε να ρυθμίζουμε OK. Ρυθμίζουμε προφίλ που αφορά. Εδώ πέρα μόνο το προφίλ δεν αφορά τη θέση οδήγηση, αφορά τις ρυθμίσεις για το infotainment. Ακριβώς. Ραδιόφωνο, okay. Την πλοήγησή σου, τις okay. Εφαρμογές, αν συνδέσεις μέσω Android Auto, CarPlay, πολύ ωραία. Ακριβώς. Okay. Ρυθμίσεις του αυτοκινήτου. Okay. Πίεση ελαστικών, οι αισθητήρες στο παρκάρισμα. Αλλά είναι και όλα εδώ, έτσι. Το cruise control είναι εδώ πέρα. Και οι χώροι εδώ, οι υποτηροθήκες μας έχουμε εδώ κανονικά. Χώρους αρκετούς και εδώ και από κάτω κι άλλο. Okay. Κανονική USB, Type-C USB. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Και εδώ το υποβραχιό είναι μια χαρά. Okay. Θέλω να πάμε να δούμε και πίσω. Έχουμε ακόμα το κανάλι εδώ. Το κανάλι υπάρχει γιατί. Αυτό δηλαδή. Εδώ μου δυσκολεύει λίγο τους επιβάτες. Αυτό δεν θα το ήθελα να υπάρχει εδώ. Έχουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δεν έχουμε εξάτμιση. Οπότε γι' αυτό δεν το θέλουμε, δεν το χρειαζόμαστε. Είδε στο Tesla ότι είναι flat. Είναι εντελώς flat. Αμυγός ηλεκτρικά. Αυτό βολεύει. Αλλά σχεδιάστηκε εξ αρχής για να γίνει ηλεκτρικό. Ναι. Εδώ πέρα μιλάμε ένα αυτοκίνητο το οποίο είπαμε έχει και κινητήρες κανονικούς, βενζίνης και πετρελαίου. Οπότε είναι το ίδιο σασί, αλλά με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από πίσω. Okay. Ωραία. Ωραία, είπαμε αρκετά για το εσωτερικό και πίσω ο χώρος των επιβατών μας είναι αρκετά άνετος, έχει μεγάλο headroom όπως βλέπω. Πολύ άνετος, είναι από τα άνετα αυτοκίνητα της κατηγορίας που εύκολα θα ταξιδέψουν 4 επιβάτες και 5ος θα μπει, δεν θα προβληματιστεί και οι αποσκευές τους έχει ένα πολύ ικανοποιητικό προπαγκάζ, έχει μεγάλη αυτονομία, έχει 350 χιλιόμετρα, γρήγορη φόρτιση, μπορεί να φορτίσει μέχρι 100 κιλοβάτ. Ταχύτητα. Σε DC φορτιστή. Σε DC φορτιστή. Και 11 kW σε AC. Ναι, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μέχρι 50 kW είναι οι φορτιστές. Οπότε φορτίζεις παντού γρήγορα. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω έχουμε δει μια καλή εικόνα στο εσωτερικό. Θες μια βόλτα και με το εσωτερικό. Εννοείται. Φύγαμε. Θες το Eco ή στο Sport. Δεν βάλε Sport τώρα. Δηλαδή, πώς έγραψε ο τροχός. Για 130-100 κιλοβάτ, κάτι. Τα φώτα του Citroën εδώ, το λεντάκι. Η νέα μάσκα. Η νέα μάσκα, Citroën, η νέα μάσκα. Έτσι. Πολύ ωραίο. Σ' αρέσει, ε? Εντάξει, μας έφτιαξε σήμερα η συνεργασία. Η συνεργασία μοτόρι, Βιλόντι, είναι τέλεια, αλλά ας πούμε και λίγο για τον κόσμο που μας βλέπει στο YouTube. Μίλησε μας λίγο για το μοτόρι. Το μοτόρι.gr είναι ένα site.
που έχει τα πάντα για την αυτοκίνηση. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα που σου αρέσουν, αυτοκίνητα με βενζίνες, αυτοκίνητα με κινητήρες με πετρελαίου, φυσικό αέριο, τα πάντα γύρω από την αυτοκίνηση. Φόρμουλα 1, WRC, ασφάλειες, τα νέα μοντέλα, οτιδήποτε υπάρχει. Υπάρχει όμως και free press. Το οποίο το free press, μοτόρι, το βρίσκουμε στα ΚΤΕΟ, το βρίσκουμε σε πολύ καλά καφέ, το βρίσκουμε σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, σε πλυντήρια, σε σταθμούς καυσίμων. Και βέβαια στο motor.gr το κείμενο και η αναλυτική περιγραφή για τις δοκιμές. Και για το Citroën και για το Tesla. Σούπερ. Όμως αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί, διότι έχουμε και άλλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σούπερ. Και να πούμε και για το EV Loader ότι πέρα από τις δοκιμές που κάνουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το βασικό μας αντικείμενο είναι να εγκαθιστούμε σταθμούς φόρτισης σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε τοποθετήσει φορτιστές σε ξενοδοχεία όπως το Holiday Inn, το Crown Plaza, στην Κεφαλονιά, στη Μάνη. Και είμαστε διάθεση ξενοδόχων, ιδιωτών αλλά και ιδιοκτητών επιχειρήσεων που θέλουν να λάβουν βοήθεια για να εγκαταστήσουν ένα σταθμό φόρτισης και να αρχίσουν να προσελκύουν νέους πελάτες, νέους επισκέπτες που έρχονται στο κατάλημά τους, στο ξενοδοχείο τους, ακριβώς επειδή προσφέρουν αυτή την παροχή. Τελειώσαμε μόλις το σημερινό βίντεο. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί είχαμε 3 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 2 drone και 4 κάμερες. Και αυτό χάρη στο Δημήτρη, που είναι κινηματογραφιστής και ήταν μαζί μας, μας κατεύθυνε αλλά και τράβηξε πλάνα για να πετύχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δημήτρη, αν θέλει κάποιος να δει τη δουλειά σου πέρα από αυτά που κάναμε σήμερα, πού μπορεί να σε βρει? Καταρχάς θα δει το ωραίο βίντεο που θα κάνουμε σήμερα, αλλά και τα υπόλοιπα που θα κάνουμε μαζί. Και μπορεί να τα βρει στο Instagram και στο Vimeo. Θα αφήσω κάρτα για το Vimeo και για το Instagram πάνω στο βίντεο, καθώς μιλάμε. Και αφού είπαμε για τα καλά του σημερινού γυρίσματος, ας δούμε τι πήγε λιγότερο καλά. Όπως θα δείτε εδώ στο πλάι, κάτω χαμηλά, είχαμε την πρώτη γρατζουνιά, ούτε καν γρατζουνιά, το πρώτο χτύπημα πάνω στο Tesla. Όπως βλέπετε, εδώ βρήκε σε ένα κράσπεδο και έχει βάλει όλη τη λαμαρίνα μέσα. Πολλοί ρωτήσατε πώς έγινε το χτύπημα. Όταν κάναμε μια σύντομη στάση για καφέ πριν το γύρισμα, μπήκαμε με την Opisthen στη θέση που βλέπετε τώρα αυτή την όμορφη μηχανή. Δεν είδα ποτέ το κράσπεδο και έγινε αυτό το χτύπημα. Προσπάθησα σε όλο το γύρισμα να μείνω θετικός, αλλά έσφιξε το στομάχι μόλις το είδα. Παρ' όλα αυτά, το γύρισμα πήγε πάρα πολύ καλά. Θέλω να μας γράψεις στα comment από κάτω πόσο νομίζετε θα κοστίσει η επισκευή αυτής της ζημιάς, ούτε εμείς έχουμε άποψη ακόμα, και πόσο χρόνο θα πάρει να επισκευαστεί. Και εννοείται. Ότι δεν υπάρχουν service αντιπροσωπείες στην Ελλάδα. Αυτό, φίλε. Οπότε θα χρειαστεί ψάξιμο. Πες μου κι άλλα. Παρ' όλα αυτά, εννοείται πως συνεχίζουμε τα βίντεο. Κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα έχουμε νέο βίντεο με ηλεκτροκίνηση, με δοκιμές, με το Tesla Model 3. Και βέβαια τώρα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί θα δούμε όλη τη διαδικασία της επισκευής και πόσο καλά θα εξελιχθεί η διαδικασία με το service στην Tesla στην Ελλάδα, που είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί πριν αγοράσουν Tesla. Επομένως, κάντε γραφή, ανοίξτε τις ειδοποιήσεις και τα λέμε την επόμενη Δευτέρα με νέο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και συνεχίστε να κινήσετε ηλεκτρικά. Και βέβαια, αν είστε ιδιώτης ή επιχείρηση όπως ένα ξενοδοχείο, ένα εστιατόριο και θέλετε να εγκαταστήσετε ένα σταθμό φόρτισης για να προσφέρετε αυτή την παροχή στους επισκέπτες και τους πελάτες σας, η ομάδα μας είναι πάντα στη διάθεσή σας στο evloader.com για να προτείνει λύσεις και να σας βοηθήσει να επωφεληθείτε κι εσείς από τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και συνεχίστε να κινήσετε ηλεκτρικά. Ha ha ha.